προσεγγίζοντας το θύραμα με τον Ήλια Λιασί και Γιώργο Βασιλείου. Ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια στο υποβρύχιο ψάρεμα είναι η σωστή προσέγγιση του θυράματος. Σε αυτό το κομμάτι ο κάθε ψαροκυνηγός συγκεντρώνει κάθε εμπειρία, μαζεύει όλη την ψυχική και σωματική του δύναμη και καταδύεται με στόχο να βρεθεί όσο πιο κοντά γίνεται στο θύραμα. Κάποια από τα μυστικά τους θα μοιραστούν μαζί μας δύο από τους πλέον καταξιωμένους ψαροκυνηγούς της Κύπρου, όπου τα τελευταία χρόνια οι επιδόσεις τους τους οδήγησαν σε μεγάλες επιτυχίες, με αποκορύφωμα τη δεύτερη θέση σε παγκόσμιας κλάσης αγώνα υποβρύχιας αλιείας που διεξήχθη πριν από δύο χρόνια στο Καστελόριζο, ανάμεσα στα πολύ μεγάλα ονόματα από τον πανευρωπαϊκό χώρο. Ο Ηλίας και ο Γιώργος έχουν καταφέρει να φτάσουν σε αυτό το σημείο μετά από αρκετά χρόνια τριβής τόσο με το υποβρύχιο κυνήγι όσο και με την ελεύθερη κατάδυση. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι σε αυτό το άθλημα όσο περισσότερο χρόνο αφιερώνεις, τόσο καλύτερες επιδόσεις έχεις. Φυσικά, εάν έμαθαν ένα πράγμα πολύ καλά όσον αφορά το υποβρύχιο κυνήγι, είναι ότι πρώτος ο στόχος είναι η ασφάλεια. Γι' αυτό λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και ποτέ δεν ρισκάρουν τη ζωή τους για ένα ψάρι, όποιο ψάρι και αν είναι αυτό. Τα μέτρα έρχονται με την προπόνηση και τα ψάρια με την εμπειρία. Αυτό εκμυστερεύονται οι δύο ψαροκυνηγοί. Ας δούμε λοιπόν πώς ο Γιώργος και ο Ηλίας προσεγγίζουν το θύραμα. Όταν ο ψαροκυνηγός φεύγει από την επιφάνεια και κατευθύνεται προς τον βυθό, η σκέψη του, το μυαλό του και τα μάτια του πρέπει να ανοιχνεύουν κάθε πιθανή κίνηση στο βυθό. Κάθε ύποπτη χαραμάδα, κάθε απότομο κόψιμο είναι υποψήφιο για να φιλοξενεί θυράματα και εμείς είμαστε πάντα σε ετοιμότητα για τη βολή. Πλανάρισμα. Σε αυτή την περίπτωση ο κυνηγός είδε το ψάρι από την επιφάνεια ενώ πλησίαζε τον βυθό. Αθόρυβη προσέγγιση χωρίς άσκοπες κινήσεις. Στον κόσμο του ψάρου του φικού ονομάζεται πλανάρισμα, με τη βοήθεια του βράχου, ο οποίος δημιουργεί την ψευδέστηση στο ψάρι ότι η πέτρα το προστατεύει, ο κυνηγός ξεπροβάλλει και με άμεση βολή πετυχαίνει το ψάρι. Ακόμη ένα ψάρι εντοπίζεται από την επιφάνεια να τρυπώνει σε μια πέτρα. Η προσέγγιση γίνεται με προσοχή στην τρύπα και με μεγάλη ετοιμότητα γιατί υπάρχει περίπτωση το ψάρι να είναι στην είσοδο. Το μάτι του κυνηγού σε γρήγορση βλέπει το σορκό που απομακρύνεται από άλλη έξοδο, αλλά η γρήγορη βολή τον σταματάει. Ακόμη ένα όμορφο πλανάρισμα που μόλις ο ψαροκυνηγός νιώσει ότι μπήκε στην αρνητική ζώνη, δεν χρειάζεται να σπαταλήσει άλλη ενέργεια και επικεντρώνεται στην παρατήρηση του βυθού. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα εάν δεν ήταν ρυθμισμένο το βάρος του εξοπλισμού μας. Με περισσότερο ή λιγότερο βάρος θα χάναμε την ευκαιρία να δούμε αυτή την συναγρίδα όπου κρύβεται πίσω από μια πέτρα. Με σωστή στάση του κορμιού η βολή είναι κέρια και το ψάρι δεν έχει κανένα περιθώριο αντίδρασης. Όταν η πλευτότητά μας είναι ρυθμισμένη σωστά, ανάλογα με το βάθος που ψαρεύουμε, έχουμε την ευχαίρεια να εξασκούμε άνετα αυτή την τεχνική που επιτρέπει όχι μόνο τον έλεγχο του βυθού και τον πεισμό του ψαριού, αλλά όπως βλέπουμε σε αυτή την περίπτωση, ο δίτης προλαβαίνει να απασφαλίσει το οπλισμένο όπλο και να κάνει τη βολή πριν ακόμη ακουμπήσει τον βυθό. Πολλές φορές σε ένα πλανάρισμα μπορεί να βρεθούμε μπροστά σε ένα δίλημα με δύο ή τρία ψάρια. Εκεί πρέπει να επιλέξουμε να κάνουμε τη βολή μας όχι στο πιο μεγάλο, αλλά σε εκείνο που μας παρέχει τη δυνατότητα να έχουμε μια αποτελεσματική βολή.
τα όχι και τόσο διαυγή νερά μπορεί να αποδεχθούν είτε αντίπαλος είτε σύμμαχος. Εμείς όμως, όπως και να έχει, πρέπει να προσεγγίζουμε προσεκτικά τον βυθό με γρήγορο βλέμμα στην περίμετρο, γιατί πολλές φορές μπορεί το ψάρι να είναι εκεί και απλά πρέπει να το δούμε. Υπάρχει και η περίπτωση όπου η κάθοδός μας στο βυθό να μην μας φανερώσει κάποιο ψάρι. Τότε η επιλογή είναι δική μας. Καρτέρι ή ψαχτήρι μέχρι πιο κάτω όπου μπορεί να αλλάξει το σκηνικό. Η επιλογή εδώ δικαιώνει τον κυνηγό. Ακόμη μπορεί πριν ακόμη ο κυνηγός να προσεγγίσει το βυθό να βρεθεί κοντά όχι σε ένα ή δύο ψάρια, αλλά σε εκατοντάδες ψάρια. Σε μια τέτοια περίπτωση πρέπει να ετοιμαστούμε για βολή χωρίς απότομες κινήσεις για να μην τρομάξουμε τα ψάρια. Μετά εναπόκειται στον κυνηγό να κάνει τη βολή του. Πολλές φορές ακόμη και σε τόπους όπου δεν περιμένεις ότι θα κάθεται ένα ψάρι με λίγη περισσότερη προσοχή, μπορεί να εμφανιστεί κάτι μπροστά μας, όπως σε αυτή την περίπτωση. Ας μην ξεχνάμε ότι τα περισσότερα ψάρια ξέρουν να καμουφλάρονται πολύ καλά. Ψαχτήρι. Τώρα έχουμε διανύσει την απόσταση προς το βυθό και δεν έχουμε εντοπίσει κάποιο θύραμα. Πρέπει λοιπόν να επιλέξουμε πώς θα σπαταλήσουμε τον πολύτιμο χρόνο άπνοιας που μας απομένει. Εάν η περιοχή είναι βραχώδες, με τρύπες και πλάκες, μπορούμε άνετα να επιδοθούμε στο γνωστό ψαχτήρι. Όπως λέει και η λέξη ψαχτήρι, ο κυνηγός θα προσπαθήσει να προσεγγίσει διάφορα σημεία όπου πιθανόν να υπάρχουν ψάρια με σκοπό τη σύλληψή τους. Απότομες εναλλαγές βάθους, κοψίματα, πέτρες και τρύπες που σχηματίζονται σε βράχους, οι πλάκες συνήθως κρύβουν αρκετά θυράματα. Ο κυνηγός θα ψάξει με προσοχή και θα προσεγγίσει τα σημεία με τέτοιο τρόπο που να μπορεί όχι μόνο να δει το θύραμα, εάν είναι εκεί, αλλά να πραγματοποιήσει και μια καλή βολή. Όπως βλέπουμε και στα πλάνα, ο ψαροκυνηγός, αφού προσέγγισε με προσοχή το βυθό και δεν είδε κάποια κίνηση από θυράματα, πολύ προσεκτικά και χωρίς να χάσει χρόνο, οριζοντίωσε το κορμί
και το όπλο του και με το όπλο προτεταμένο ξεκίνησε να παρατηρεί για κάποια κίνηση ή για κάποιο γυάλισμα ανάμεσα στις πέτρες. Τελικά, μόλις είδε το γυάλισμα που γύρευε, απλά και γρήγορα έστρεψε το όπλο προς το θύραμα και πυροβόλησε. Πολλές φορές, ενώ ψάχνετε το θύραμα, θα δείτε από μακριά τα ψάρια να μπαινοβγαίνουν μέσα σε μια χαραμάδα ή γύρω από κάποια πέτρα. Η προσέγγιση πρέπει να γίνεται προσεκτικά και αθόρυβα. Σε αυτή την περίπτωση, ο δίτης ξεπροβάλλει από την πλευρά όπου πρώτα θα φανερωθεί το όπλο για να ελαχιστοποιήσει τον χρόνο που έχουν τα ψάρια να αντιδράσουν μόλις τον αντιληφθούν. Ένα μικρόπλο, πολλές φορές όταν κάνουμε ψαχτήρι, κάνει χρυσές δουλειές. Με ευκολία μπορούμε να ελέγξουμε 2-3 σημεία χωρίς να μας εμποδίζει το μέγεθος του όπλου. Πάντα έχουμε την περιοχή με τέτοιο τρόπο ώστε το χέρι που κρατάει το όπλο να είναι ελεύθερο, να μπορεί να σημαδέψει το θύραμα. Όταν δεν έχουμε αρκετό χρόνο για να οριζοντοποιήσουμε το κορμί μας και να ελέγξουμε μια τρύπα, μπορεί να χρειαστεί να κατέβουμε κατακόρυφα προς τη θαλάμη. Εκείνο που πρέπει να εμφανιστεί απέναντι στο ψάρι είναι τα μάτια μας και το όπλο. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να δούμε και να χτυπήσουμε το θύραμα. Σε αυτή την περίπτωση ένα ψάρι πρόδωσε την θέση του και μας έδειξε μία από τις προσωρινές του κρυψώνες. Μπορεί ο κυνηγός να μην ακολούθησε τη σωστή διαδικασία και προσέγγιση, αλλά στη δεδομένη στιγμή κατάφερε να φέρει το κορμί και το όπλο του σε τέτοια θέση ώστε να μπορέσει να δει και να χτυπήσει το θύραμα. Εάν η προσέγγιση στην τρύπα γινόταν απευθείας και ο δίτης δεν έβλεπε το ψάρι, τότε πιθανόν να ακολουθούσε μια πορεία από αριστερά προς δεξιά, όπως θα δούμε στα επόμενα πλάνα. Στο ψαχτήρι ο κυνηγός πρέπει να είναι γρήγορος και μόλις του δοθεί παραμικρή ευκαιρία για βολή να την πραγματοποιήσει χωρίς κανένα δισταγμό. Κάθε δευτερόλεπτο που καθυστερούμε είναι υπέρ του θυράματος.
Είναι σημαντικό όταν κάνουμε ψαχτήρι να μπορούμε να προσεγγίζουμε και να ψάχνουμε την γύρω περιοχή χωρίς σχεδόν να κουμπάμε πουθενά. Γι' αυτό πρέπει η πλευστότητά μας να είναι άρτια ρυθμισμένη. Όταν πραγματοποιούμε ψαχτήρι με μακριά όπλα, τότε για λόγους ευκολίας πρέπει να μένουμε σε απόσταση που να μπορούμε να κάνουμε τη βολή μας χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Το ψαχτήρι ξεκινάει με το όπλο προταγμένο από μια μακρινή απόσταση, ελπίζοντας ότι το θύραμα δεν είναι βαθιά μέσα στις πέτρες και θα έχουμε την ευκαιρία για βολή. Καρτέρι. Τώρα, σε περίπτωση που ο τόπος όπου κυνηγάμε δεν προσφέρεται για αυτή την τεχνική, υπάρχει πάντα και το καρτέρι. Στο καρτέρι ο κυνηγός προσπαθεί να κρύψει τον όγκο του όσο του είναι εδώ περισσότερο, σε σημεία όπου του προσφέρουν κάλυψη αλλά και καλό οπτικό πεδίο. Το όπλο πρέπει να μην κάνει άσκοπες κινήσεις. Εάν εντοπίσουμε ένα θύραμα στο οπτικό μας πεδίο, απλά στρέφουμε το όπλο προς το θύραμα και από εκείνη τη στιγμή προσπαθούμε, εάν είναι δυνατό, να μην κλείνουμε ούτε τα βλέφαρα των ματιών μας. Περιμένουμε μέχρι το θύραμα να είναι στην ακτίνα βολής και πυροβολούμε. Όταν το κορμί μας είναι καλά κρυμμένο πίσω από ένα βράχο και μόνο το όπλο μας είναι στραμμένο στο ψάρι, πολλές φορές ο όγκος του όπλου μας, όπως το βλέπει το ψάρι από μπροστά, είναι πιο μικρός από το ίδιο το ψάρι. Τότε ξεκινάει να έχει επιθετικές διαθέσεις και κοντεύει προς τον κυνηγό αγνοώντας τον κίνδυνο. Φυσικά, όταν ο όγκος μας είναι εμφανές στα ψάρια, αυτά αμέσως καταλαβαίνουν τον κίνδυνο και απομακρύνονται, όπως σε αυτό εδώ το πλάνο με τις συναγρίδες, όπου είναι διστακτικές λόγω του εμφανή όγκου μας. Η περιέργεια των ψαριών θα τα οδηγήσει πολλές φορές προς το μέρος μας. Εκεί, σύμμαχός μας είναι η ακινησία και ένα δυνατό όπλο.
φυσικά δεν είναι πάντοτε όλα τα ψάρια τόσο περίεργα ώστε να θέλουν να δουν την βέργα από κοντά. Έτσι και εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι να εγκαταλείψουμε το καρτέρι μας ασχέτως ποιο ψάρι βρίσκεται μπροστά μας. Πάνω απ' όλα η ασφάλεια. Καρτέρι δεν σημαίνει ότι κάνουμε μόνο σε ανοιχτά μέρη. Καρτέρι μπορούμε να κάνουμε και κοντά σε κάποιες πέτρες όπου παίζουν ασπρόψαρα. Πολλές φορές κάποιες απρόσεκτες κινήσεις μπορεί να διώξουν το ψάρι μακριά. Σε τέτοιες περιπτώσεις, παρά να κάνουμε μια επιπόλαια βολή, καλύτερα να μην κάνουμε καθόλου. Το καρτέρι θέλει υπομονή και επιμονή και οι επιτυχίες θα έρθουν.